Drones. Θα μας τα πει καλύτερα, αν δεν κάνω λάθος. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία της Δασικής Περιφέρειας Λευκοσίας, Λάρνακας και Αμοχώστου. Εδώ έχει γίνει μια πολύ όμορφη εκδήλωση, καθώς το τμήμα Δασών έχει παραλάβει συνολικά 6-9 drones, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από το Ινστιτούτο Κύπρου και τα δύο, εκ των οποίων τα δύο αποτελούν μια δωρεά της εταιρείας Έξνες. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Χαραλάμπος Αλεξάνδρου, διευθυντής του τμήματος Δασών, να μας μιλήσει περισσότερο για τη σημασία αυτών των drone. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να πούμε, από αυτό να ξεκινήσουμε, ότι σήμερα για μας είναι μεγάλη η χαρά μας, είναι μεγάλη η ευχαρίστησή μας, γιατί μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου, η οποία ξεκινάει από το 2019, με τη χορηγία της ΕΞΝΕΣ, έχουμε την παράδοση και παραλαβή των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Δεν είναι συνηθισμένα drones, το τονίζομαι, το διευκρινίζομαι. Είναι μη επανδρομένα αεροσκάφη κατασκευασμένα από το Ινστιτούτο Κύπρου. Είναι προϊόντα τεχνολογίας τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείων, θα μας βοηθήσουν στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών. Δύο λόγια όμως για τη σημασία αυτής της συνεργασίας μεταξύ χορηγών, τοπικών ερευνητικών κέντρων και χρηστών αυτών των προϊόντων, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα τεχνολογίας. Διασφαλίζεται η χρηματοδότηση τοπικών ερευνητικών κέντρων. Ουσιώδης, πολύ σημαντική ενέργεια, πολύ σημαντική δραστηριότητα. Χρηματοδοτούνται κυπριακά μυαλά για να δουλέψουν στον τόπο τους, για να παράξουν τεχνολογίες, να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Έχουμε τους χορηγούς οι οποίοι με τα αυτά αποτελέσματα, με την παράδοση των προϊόντων, μένουν ικανοποιημένοι. Και το τρίτος λόγος, εξίσου σημαντικός, πολύ σημαντικός, ο χρήστης προϊόντος έχει τη συνεχή υποστήριξη από το τοπικό ερευνητικό κέντρο. Δεν αγοράζεις ένα πράγμα το οποίο σε λίγα χρόνια θα το πετάξεις ή δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, ελείψει κάποια υποστήριξη. Επομένως, μιλάμε και για συνεχής εκπαίδευση του τμήματος Δασών. Να μας πείτε πού θα διαναμηθούν αυτά τα drones, θα είναι μόνο στη Λευκοσία? Είναι γενικά για όλη την Κύπρο. Πολύ σωστά είπατε ότι θα χρησιμοποιηθούν παγκύπρια. Αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν πρώτα για γενική επιτήρηση των κρατικών δασών, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει μόνο πυρκαγιές, αλλά για παράνομη υλοτομία, για οτιδήποτε. Θα χρησιμοποιήσουμε για επιτήρηση των δασών. Μετά, όπως είπαν και πρώτιστα, θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την έγκαιρη, το τονίζω, έγκαιρη ανείχνευση και έγκαιρη αναγγελία μια πυρκαγιά. Γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να χάσουμε λεπτό στην ανείχνευση των πυρκαγιών. Εξίσου σημαντικό, πολύ κρίσιμο, κρισιμότατο θα έλεγα, είναι η βοήθεια που θα έχουμε με τη μεταφορά εικόνας στο αρχικό, στο χρόνο μηδέν της πυρκαγιάς, εκεί που χρειάζεσαι να κάνεις την αξιολόγηση της πυρκαγιάς, για να κάνεις το σχεδιασμό για την κατάσβηση, για να κάνεις την κινητοποίηση των δυνάμεων που απαιτούνται για να καταστήσεις την πυρκαγιά, θα έχεις αυτή την βοήθεια μέσω της εικόνας, η οποία θα έρθει από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσουμε για να μας δώσουν τις ενεργές αιστείες, τα οποία να μας βοηθήσουν στο σχεδιασμό της κατάστασης της πυρκαγιάς και στη συνέχεια μετά για τη χαρτογράφηση της καμένης έκτασης. Θα χρησιμοποιηθούν, έχουν προστιθέμενη αξία, θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά του υφιστάμενου συστήματος. Υπάρχουν τυφλά σημεία, εκεί θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας για να έχει προστιθέμενη αξία. Μάλιστα, Στέλλα, αυτή είναι η σημασία των 6 drones. Μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στην εποχή μας όπου οι πυρκαγιές αυξάνονται όλο και περισσότερο. Μάλιστα. Μας τα έχει πει αναλυτικά ο κύριος Αλεξάνδρου. Χριστοφόρου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως, είναι